γνωρίσετε στον κόσμο του ΡΙΚ, στον κόσμο της κυπριακής τηλεόρασης. Της εκπομπής μας σήμερα μας μεταφέρει στην πόλη του Ζήνωνα και συγκεκριμένα στο Κυπριακό Κολέγιο Τέχνης. Η εν λόγω σχολή ιδρύθηκε το 1969 από τον Στάς Παράσχο και βάση της είναι η Πάφος. Τα τελευταία 4 χρόνια όμως, σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας, ιδρύθηκε και ένα νέο παράρτημα, το οποίο φυσικά εδρεύει στην πόλη του Ζήνωνα. Πάμε λοιπόν να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες, αρχίζοντας από τον αριθμό των φοιτητών που φιλοξενεί η σχολή σήμερα. Πάντα έχουμε μικρούς αριθμούς, ιδίως και για την αντίληψη των κολεγίων. Είμαστε γύρω στους 35 φοιτητές τώρα, επίσης 10-15 στην Πάφο, ανάλογα. Και υπάρχουν από πρωτοετής μέχρι μεταπτυχιακούς. Η ίδρυση της Σχολής Καλλιτεχνών μας στρέφει πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα μας μεταφέρει στην κατεχόμενη σήμερα Αμόχωστο. Όταν έφυγε από τον Ευγενό Στάς και άρχισε τη σχολή το 69 στην Αμόχωστο και μετά το 74 στην Μάχη. Που η σχολή δεχόταν μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο από την Ευρώπη, Αμερική και Καναδά. Αλλά τα τελευταία 4 χρόνια και λόγω μιας συνεργασίας που έχουμε με διάφορα πανεπιστήμια στο εξωτερικό δημιουργήσαμε αυτό το εργαστήριο στη Λάρνακα που φοιτητές μπορούν να κάνουν foundation ακόμα και πρώτο χρόνο και στέλνουμε τους στα πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε στο εξωτερικό. Και από ό,τι έχεις πει και προηγουμένως, είναι εισάξια με τα πανεπιστήμια του Καναδά. Του Καναδά. Το κολέγιο των Καναδά θεωρείται εισάξιο με τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και Καναδοί φοιτητές έρχονται κάτω, φοιτούν με έξοδα από το κράτος τους. Υπάρχει, να σας πω, υπάρχει ένας σεβασμός προς το κολέγιο από οργανισμούς και σημαντικούς καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Και ο λόγος είναι το ήθος του και η αντίληψη του κολεγίου που υποστηρίζουμε την τέχνη στην πράξη, το να κάνουμε τέχνη και όχι τόσο στη θεωρία, το να σκεφτούμε τέχνη. Γι' αυτό αρκετά πανεπιστήμια από το εξωτερικό, καλοκαίρια, στέλνουν φοιτητές κάτω κοντά μας, δουλεύουν και πάνε πίσω.